το συγκεκριμένο σώμα που έχει επιλέξει είναι ίδια. Και είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η λαθασμένη αντίληψη και στους άντρες αλλά και στις γυναίκες. Και 17. Επειδή οι γονείς μου δεν ήθελαν παιδί και αισθανόμαστε ότι είμαστε βάρος για αυτούς. Συμβαίνει σε μερικά ζευγάρια να μένει η γυναίκα έγκυος σε μια εποχή της ζωής τους που ίσως δεν είναι καλά μεταξύ τους, ίσως δεν έχουν χρήματα, ίσως είναι κουρασμένοι και δεν είναι έτοιμοι για άλλη μια ευθύνη, δηλαδή για ένα άλλο παιδί. Το έμβριο βιώνει αυτό και μπορεί το παιδί να το βιώσει και τις πρώτες μέρες. Τώρα μετά από ένα χρονικό διάστημα σίγουρα οι γονείς βλέποντας το μωρό θα το αγαπήσουν και δεν θα υπάρχουν τέτοια συναισθήματα πολύ πιθανόν. Όμως μόνο και μόνο που το έμβριο βιώνει αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια βαθιά στο υποσυνείδητο αμφιβολία αν αξίζουμε εμείς χαρά, υγεία, ευτυχία μέσα στην ζωή, γιατί δεχτήκαμε το μήνυμα ότι είμαστε βάρος, ότι είμαστε πρόβλημα. Αυτά τα τελευταία δύο, ότι είμαι γυναίκα ή είμαι ένα παιδί που γεννήθηκε σε γονείς που δεν θέλανε παιδί, είναι αρκετά βαθιά στο υποσυνείδητο. Δεν είναι μια προϋπόθεση, δεν είναι κάτι που αλλάζει η εμφάνιση ή αλλάζει η ικανότητά μου ή μπορεί να είμαι πιο συνεπής ή πιο ικανός σε κάτι. Είναι δύο πράγματα που δεν αλλάζουν, είναι δεδομένα. Και έτσι αν κάποιος έχει αυτά, νιώθει ότι αξίζει λιγότερο ή επειδή γεννήθηκε σε γονείς που δεν θέλανε παιδί ή επειδή είναι γυναίκα, αυτή θέλει οπωσδήποτε μια διαδικασία αυτογνωσίας αλλά συγκεκριμένες ενεργειακές τεχνικές για να απελευθερώσουμε το υποσυνείδητο από αυτές τις λαθασμένες αντιλήψεις. Όχι μόνο εγκεφαλικά, δεν φτάνει η εγκεφαλική αντίληψη, χρειάζεται και ενεργειακή αλλαγή μέσα από το EFT, TAT, μέθοδος Sedona, Ho'oponopono και τέτοιες τεχνικές. Τώρα, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα είναι κοινωνικοί προγραμματισμοί, λαθασμένες πεπιθήσεις. Μπορούμε να τις πετάξουμε όλες. Δεν έχουν καμία αξία μέσα στην ζωή μας. Η αξία μας δεν έχει καμία σχέση με ό,τι είπαμε παραπάνω. Τώρα, υπάρχει ένα δεύτερος λόγος που αμφιβάλλουμε για την αξία μας και αυτό είναι θέματα συνείδησης. Ότι όταν συμπεριφερόμαστε με τρόπο που δεν νιώθουμε εμείς καλά. Το πρώτο είναι όταν έχουμε προκαλέσει κάποιο πόνο σε κάποιους ανθρώπους. Θα υπάρχουν φορές που θα προκαλέσουμε πόνο χωρίς να το θέλαμε καθόλου. Δηλαδή ήταν καθόλου κίνητρό μας, καθόλου επιθυμία μας και το σύμπαν μας χρησιμοποιεί με κάποιο τρόπο να πονέσει ο άλλος και είναι μέρος της εξέλιξής του. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι είμαστε ακνοί. Δεν είχαμε κίνητρο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την πραγματικότητα του άλλου, δεν επιθυμήσουμε κάποιο κακό για τον άλλον, και η αξία μας μένει ίδια. Δεν μειώνεται η αξία μας επειδή το σύμπαν μας χρησιμοποιούσε. Ίσως άλλες φορές θέλουμε να κάνουμε κακό. Ίσως έχουμε αρνητικά συναισθήματα. Ίσως συμπεριφερόμαστε λάθος. Σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα θα θέλουμε να αναλύσουμε για ποιο λόγο συμπεριφερθήκαμε έτσι και θα συζητήσουμε την διαδικασία αυτό λίγο πιο κάτω καθώς προχωράμε. Αλλά πάλι είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν πάβουμε να είμαστε η θεία συνειδητότητα και δεν είμαστε η αιτία της πραγματικότητας του άλλου. Ακόμα αν θελήσουμε να βλάψουμε κάποιον που μπορεί να συμβαίνει από την άγνοια μας, από το φόβο και το θυμό μας, μπορεί να συμβαίνει αυτό σαν ψυχές στην εξέλιξη, δεν θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε την πραγματικότητα του άλλου αν δεν ήταν το κάρμα του, η επιλογή της ψυχής του ή αν δεν έπαιξε κάποιο ρόλο στην εξέλιξή του. Είμαστε υπεύθυνοι αυτό που κάνουμε, βεβαίως. Θα υπάρχει κάρμα γι' αυτό, βεβαίως. Θα χρειαστούμε να μάθουμε, να απελευθερωθούμε από αυτό που μας οδήγησε
να συμπεριφερόμαστε, ναι. Αλλά η αξία μας δεν αλλάζει. Ακόμα αυτός που κάνει τέτοια λάθη αξίζει αγάπη και σεβασμό. Μπορεί να χρειάζεται και να μάθει να απελευθερωθεί από την αποξένωση, το φόβο, το πλήγωμα, το θυμό, ό,τι μπορεί να υπάρχει μέσα του. Ότι δεν αλλάζει η αξία μας. Αλλά σίγουρα έχουμε κάτι να μάθουμε αν είχαμε το κίνητρο να στενοχωρήσουμε ή να βλάψουμε κάποιον. Και αυτό κάπως το καλύψουμε εδώ το 19, όταν δεν είμαστε σε αρμονία με την συνείδησή μας. Γεννηθήκαμε σε ένα πλαίσιο εξέλιξης που περιέχει η ελεύθερη βούληση. Η ελεύθερη βούληση να είμαστε συντονισμένοι με την συνείδηση ή όχι. Είναι η μέρος της εξέλιξης. Οι άγγελοι δεν έχουν ελεύθερη βούληση, δεν μπορούν να λειτουργήσουν ενάντια στην συνείδηση. Τα ζώα δεν έχουν ελεύθερη βούληση. Μόνο οι άνθρωποι έχουν. Μόνο οι άνθρωποι έχουν την επιλογή να λειτουργήσουν με αγάπη ή όχι με αγάπη. Με το αντίθετο. Με φόβο, θυμό, μίσος, ιδιοτέλεια. Άρα, είμαστε σε μία διαδικασία του να βρούμε την συνείδηση. Είμαστε σε μία εξέλιξη. Κάνουμε λάθη, κάνουμε. Χρειάζεται να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, ναι. Χρειάζεται να τα διορθώσουμε. Και να διορθώσουμε την αιτία των λαθών μέσα μας. Αλλά σε όλη αυτή τη διαδικασία αξίζουμε αγάπη και σεβασμό ακόμα με την πλάνη που μας οδηγεί σε αυτές τις συμπεριφορές. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σαν να πω ότι επειδή το αυτοκίνητό μου δεν λειτουργεί σωστά, δεν αξίζω εγώ. Ο νους και το εγώ είναι το αυτοκίνητο της ψυχής. Και ναι, είναι σημαντικό να βλέπω τα ελαττώματά μου και με αγάπη και νιώθοντας την αξία μου σαν ψυχή να προβώ στην διόρθωση της προσωπικότητάς μου, των πεπαιθήσεων και των συμπεριφορών μου. Τώρα, θα βρείτε πολύ περισσότερα από αυτά που λέω στα βιβλία «Αυτογνωσία», «Η ψυχολογία της ευτυχίας», «Η αγάπη είναι η επιλογή» και «Η ενεργειακή ψυχολογία». Και πολλά επίσης στην ιστοσελίδα μας, και στην ιστοσελίδα μας επίσης για την ενεργειακή ψυχολογία, που μπορείτε να βρείτε πολλές λεπτομέρειες εκεί. Συνεχίζουμε στο μέρος Β, καλλιεργώντας το αίσθημα της αξίας μας. Θετικές σκεπτομορφές και πεπαιθήσεις που αφορούν στην αυτοεκτίμηση. Οι εκώδεις επιβεβαιώσεις μας βοηθούν να συνδεθούμε και πάλι με την αληθινή θεϊκή μας φύση που αξίζει πάντοτε την αγάπη και το σεβασμό μας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες από αυτές στην εργασία σας με EFT και με κάθε άλλη τεχνική επιβεβαιώσεων. Ας προχωρήσουμε τώρα να συζητήσουμε αυτές τις αλήθειες. Καταρχήν, να καταλάβουμε πόσο προγραμματισμένος είναι ο νους. Έχετε ίσως ακούσει για το την αληθινή, για το αληθινό γεγονός για τους ελέφαντες που τα δένουν όταν είναι μικρά με μια αλυσίδα μεταλλική και ένα πάσερο όπως βλέπετε στην οθόνη σας και δεν μπορεί να φύγει επειδή είναι ακόμα μικρός. Όταν μεγαλώνει βάζουν το ίδιο πράγμα αλλά είναι σκηνή πολλές φορές και ένα ξύλινο πάσερο που σίγουρα πανεύκολο ο ελέφαντας θα μπορούσε να το μεταφέρει και να φύγει, αλλά δεν μπορεί να φύγει επειδή έχει προγραμματιστεί ότι δεν μπορεί. Πιστεύει στα εισαγωγικά, έχει προγραμματιστεί ότι δεν μπορεί να φύγει. Με το ίδιο τρόπο εμείς έχουμε προγραμματιστεί από τα παιδικά μας χρόνια ότι δεν αξίζουμε. Ο ελέφαντας μπορεί να φύγει, εμείς αξίζουμε. Το περιλαμβάνω. Ο ελέφαντας μπορεί να φύγει. Απλώς πιστεύει ότι δεν μπορεί. Εμείς αξίζουμε σαν θεία συνειδητότητα και σαν όντα εδώ στην γη σε μια διαδικασία εξέλιξης. Απλώς δεν το πιστεύουμε. Και μετά υπάρχει η ιστορία
του λιοντάρι και το κοπάδι των προβάτων, όπου είναι μία λέωνα κυνηγάει μαζί με το μικρό λιονταράκι ένα κοπάδι από πρόβατα και ξαφνικά πέφτει από ένα κρεμό η λέωνα και πέφτει και πεθαίνει. Το λιονταράκι μεγαλώνει με τα πρόβατα και προγραμματίζεται σαν πρόβατο. Κάνει μπαμπά, τρώει χόρτα, πιστεύει ότι είναι πρόβατο. Μετά από χρόνια κυνηγάει ένα άλλο λιοντάρι, το κοπάδι, και βλέπει ένα λιοντάρι να τρέχει από αυτόν μακριά, φοβισμένο, και τον αρπάζει και λέει: «Εσύ τι κάνεις εδώ, γιατί συμπεριφέρεσαι με τον τρόπο αυτό?» Και του λέει: «Εσύ είσαι λιοντάρι και εγώ είμαι πρόβατο, εγώ κινδυνεύω από σένα». Και το λιοντάρι τον παίρνει και τον πηγαίνει κάτω στην λίμνη και του λέει: «Κοίταξε μέσα στην λίμνη, κοίταξε τον εαυτό σου. Τι είσαι εσύ?» Και συνειδητοποιεί το λιονταράκι που είχε μεγαλώσει με τα πρόβατα την αληθινή του φύση. Η ανθρωπότητα είναι το κοπάδι από πρόβατα. Ο Χριστός, ο Σάι Μπάμπα, οι Άγιοι, μεγάλοι δάσκαλοι έρχονται και μας λένε: «Ξυπνήστε, είστε θεοί. Ό,τι κάναμε εμείς μπορείτε να κάνετε εσείς. Απελευθερωθείτε από την ταύτιση με το σώμα, με το νου σας. Συνειδητοποιήστε την τεράστια θεία δύναμη που υπάρχει μέσα σας και αξία. Είστε θεοί». Ένας άλλος τρόπος να καταλάβουμε το θέμα της αξίας είναι το θέμα του μπουμπουκιού και του λουλουδιού. Μπορεί να δώσει κάποιος μεγαλύτερη αξία στο λουλούδι και λέει ότι το μπουμπούκι δεν λέει πολλά πράγματα, δεν είναι πάρα πολύ όμορφο, δεν έχει χρώμα, είναι κλειστό πράγμα. Μπορούμε να πούμε ότι το μπουμπούκι δεν αξίζω. Θα απορρίψουμε το μπουμπούκι. Ή θα συνειδητοποιήσουμε ότι το μπουμπούκι είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να είναι για να γίνει λουλούδι. Ότι εμείς είμαστε όλοι πνευματικά μπουμπούκια. Και έχουμε την ίδια αξία με τον αθισμένο αυτό μας που σιγά σιγά θα είναι η κατάληξη, αν θέλετε, της εξέλιξής μας. Ότι φανταστείτε τον εαυτό σας, τα παιδιά σας, τον σύντροφό σας, τους γονείς σας, σαν πνευματικά μπουμπούκια. Φυσικά δεν είναι τέλεια. Φυσικά κάνουν λάθη. Αξίζουν όμως αγάπη και σεβασμό όπως είναι. Και αυτή είναι σε μια διαδικασία του να γίνουν από μπουμπούκια λουλούδια. Και το μπουμπούκι δεν χρειάζεται να απορρίπτει τον εαυτό του για να γίνει λουλούδι. Είναι η φυσική πορεία. Όπως εμείς δεν χρειαζόμαστε να απορρίψουμε αυτά που θεωρούμε αρνητικά κομμάτια του εαυτού μας για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Η επιθυμία μας για βελτίωση είναι έμφυτη. Είναι μια πνευματική ανάγκη να φωτιστούμε, να θεοποιηθούμε, να γινόμαστε καλύτεροι.